Έλαβα κατά την ενάετη και πλέον θητεία μου ως πρόεδρο. Και είναι δυσάρεστη, γιατί ακούσια είμαι υποχρεωμένος εκ του συντάγματος να προβώ σε αντικατάσταση μιας προσωπικότητας που με τίμησε με τη φιλία της, μιας καθολικά καταξιωμένης συνεργάτηδας που κόσμησε τον υπουργικό θόκο και έκαμε το όραμα μου για κράτος πρόνοιας πραγματικότητα. Φίλε κύριε Κούσο, αγαπητέ μου Κυριάκο, εξίσου δύσκολη είναι βεβαίως και η δική σου αποστολή, μια αποστολή που καλείσαι να, σαν αποτέλεσμα του αδόκητου θανάτου, να διαδεχθείς την Ζέτα Μιλιανίδου σε ένα υπουργείο που ταυτίστηκε με την σφραγίδα και την πολυσχηδή της δράση και βεβαίως το μέτρο σύγκρισης θα είναι για σένα μια συνεχής πρόκληση. Έχω αναμειχτά αισθήματα. Αποχωρώντας από το υφυπουργείο παρά το πρόεδρο, ταυτόχρονα όμως είναι και μια πρόκληση αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρέτησε μια καταξιωμένη υπουργός, η αγαπημένη μας Ζέτα, η φίλη μου Ζέτα. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω και να ολοκληρώσω όσα έχει ήδη αντροχιοδρομήσει στα πλαίσια της δικής σας πολιτικής και μέσα στα πλαίσια των οδηγιών σας για ένα κράτος πρόνοιας, για ένα κοινωνικό κράτος. Πάμε τώρα να δούμε και την τελετή παράδοση.